καρκίνος του προστάτη, αν διαγνωστεί σε αρχικά στάδια, είπαμε είναι πλήρως θεραπεύσιμος ή άσιμος. Η άση σημαίνει πλήρη και οριστική θεραπεία. Η θεραπεία είναι κατά βάση χειρουργική. Εφόσον ο ασθενής έχει ένα προσδόκιμο επιβίωσης, και το τονίζω, προσδόκιμο επιβίωσης τουλάχιστον μιας δεκαετίας, η θεραπεία πρώτης εκλογής είναι η ριζική αφαίρεση του προστάτη. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο όριο να πούμε ότι πάνω από 70 δεν χειρουργούμε κάποιο ασθενή. Μετράει, όπως τόνισα, το προσδόκιμο επιβίωσης. Μπορεί, για παράδειγμα, να είναι ένας 70άρης, ο οποίος να είναι υγιέστατος και να μην παίρνει κανένα φάρμακο, ο οποίος έχει μια προοπτική να ζήσει περισσότερο από 10 χρόνια, θα χειρουργηθεί, πρέπει να χειρουργηθεί. Αν έχουμε όμως ένα 50άρη, για παράδειγμα, με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα, ο οποίος λόγω των άλλων προβλημάτων δεν έχει ένα προσδόκιμο επιβίωσης τουλάχιστον μιας δεκαετίας, δεν σημαίνει επειδή είναι 50 θα τον χειρουργήσουμε σώνει και καλά. Οπότε μετράει, και το τονίζω, το προσδόκιμο επιβίωσης, και εφόσον ο καρκίνος του προστάτη είναι σε αρχικά στάδια, θεραπεύεται η άτυπη. Ο ασθενής θα ζήσει δεκαετίες μετά χωρίς κανένα πρόβλημα. Η αντιμετώπιση του, όπως είπαμε, είναι χειρουργική. Σήμερα η χειρουργική αντιμετώπιση δεν είναι όπως παλιά, δηλαδή με ανοιχτό χειρουργείο με νηστέρι, γίνεται ρομποτικά.